Εδώ, Δημήτρη Καμένο, βουλευτή των Εξωτερικών Ελλήνων και αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων τη Βουλή, το ραδιόφωνο του ΑΛΦΑ 989 και ΑΛΦΑ 965 στο ραδιδάλο μου. Κάτι που μπορείτε να διαπιστώσετε απευθεία με μία απλή κίνηση πληροφοριώντα το www.α989.com. Ήσασταν στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα πριν από λίγο. Ήμασταν στη Βουλή. Στην Επιτροπή του Υπουργείου Εθνική Άμυνα που είχε να κάνει με δύο διακρατικέ συμφωνίε με την Αρμενία και τη Σουηδία. Στο Υπουργείο, τι κάνατε. Όχι, τώρα. Στο, όχι στο Υπουργείο, ήταν οι Υπουργοί στη Α, Βουλή. Δεν πήγατε μετά στο Υπουργείο. Όχι, 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 δεν προλάβα. Okay. Βγήκε κάτι που είναι, θα ήταν. Όχι, διαφέρον. αυτό ήταν τυπικά σχέσει, διακρατικέ σχέσει και ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσία του Υπουργείου με, τις δύο κράτη, με τα δύο κράτη και αντίστοιχα με τα αρμόδια Υπουργεία Εθνική Αμήνη. Πάντα είναι θετικά αυτά στι σχέσει ναι. των δύο κρατών, διότι πάντα βγαίνουν. Εμεί πάμε να βγάλουμε και καμιά δουλειά έτσι, για τα ελληνικά ελληνική βιομηχανία. Καμιά σφαίρα, καμιά αρβίλα. Εάβε, α. Β, Θέλετε να θυμίσουμε πάντα. κάτι στου ακροατέ. Βεβαίω. Γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν ότι εσεί έχετε βιογραφικό πριν γίνετε βουλευτή. Ε, θέλω ε, να θα... πούμε. Ε, δεν έχει Δεν θέλω να σα κολακεύσω. Ναι, αλλά αυτό σημασία, α, το παρεξηγεί, θα το πιάσει μια μονταζιέρα και θα μα λέει ότι ήρθαμε εδώ να κάνουμε. Μ, ναι, μόνο αδιάφορη μονταζιέρα <laughs> είναι, και πλέον και ο κόσμο. Έχετε βιογραφικό. Έχετε εργαστεί. Ναι. Έχετε, έχετε, έχετε πάρει ευθύνε στην πλάτη σα. Ναι, έχετε εργαστεί επιτυχίες, σε επιτυχίε. Με αποτυχίε, με πάρα πολλά. Θέλω να σταθούμε. Ένα λεπτό σα παρακαλώ. Δώστε μα δύο σημεία τη προσωπική συνδρομή θα μπορούσα να τα διαβάσω εγώ. Θέλω να τα ακούσουμε από εσά, να καταλάβουν οι ακροατές που υπάρχουν και βουλευτέ που έχουν δουλέψει η ζωή του. Ε, δεν ήταν σε ένα κομματικό γραφείο βουλεμένοι ή περίμεναν λόγω του παππού, του, του θείου, του Ανιψιού να γίνουν βουλευτέ. Για να μπορούμε μετά να κάνουμε σε άλλο επίπεδο την κουβέντα μα. Για να είμαι και εγώ ειλικρινή στα ερωτήματά μου και για να καταλάβουν οι ακροατές να, για ποιο λόγο απαντάτε όπω απαντάτε. Ναι, να καταλάβω, έχει δίκιο γιατί. Είμαι με επιτρεψανικό. Χάρα μου. μου, επιτρέψω, ναι, ε, τι, ε, μου και, και προσεβασμό και προ του μα, τέλο πάντων. Ναι. Κοιτάξτε, είχα την τύχη σε ηλικία σχεδόν. 26 Ετών πριν τελειώσω τι πρώτε μου σπουδέ να προσληφθώ από έναν πολύ μεγάλο τραπεζικό οργανισμό που ήταν American Express. Είχα στείλει το βιογραφικό μου, γιατί στα αμερικάνικα κολέγια τότε πάντα στέλναμε mm. παντού και μπήκα σε πολύ δύσκολα πολύ μικρό ε, οργανώνοντα δύο-τρει χώρε από θέματα πιστώσεων, ναυτιλιακών εταιριών, συστατικών καρτών, ό,τι προϊόντα μπορεί να είχαμε τότε τέλο πάντων. Και ήμουν εκεί υπεύθυνο και για την ολική ποιότητα που λέγαμε τότε. Το total ναι. quality management για δύο αγορέ και τέλο πάντων με το Λονδίνο είχαμε τα κεντρικά. Ε, κάθισα εκεί πέρα πάρα πολλά χρόνια και μετά μεταπίδησα σε άλλου κλάδου. Πήγα πάλι πήγα σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία στην Ουάσιγκτον η οποία έκανε να το πούμε το lobbying. Ε, ήμουν αντιπρόεδρο για 15 χώρε. Είχα στην ευθύνη μου 15 χρόνια και να τον Ευρώπη. Και είχαμε. Σχέσει πολυεθνικών. Σχέσει πολυεθνικών μεταξύ του, με τον ανταγωνισμό, με το κράτο, uh -huh. με τα κράτη, με, με τι νομοθεσίε. Ε, με, με την έκθεσή του στι δημόσιε σχέσει, δηλαδή την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το οποίο mm. τότε ξεκινούσε να γίνεται εξαιρετικά στα αρχέ του 90, μάλλον τέλο του 90, πολύ σημαντικό μέσα στα πλάνα των πολυεθνικών εταιριών. Προσφορά προ τρίτου και προ το κράτο και όποιον έχει ανάγκη. Και μέσα από αυτή τη δουλειά. Ε, Μεταπίδησα στην Ελβετία και στην. Ε, κυρίω στην Ελβετία, τώρα και λίγο στην Αμερική, σε άλλε τρει μεγάλε τράπεζε, οι οποίε είναι η Berenberg, μια πολύ μεγάλο investment house στην Ελβετία, yeah. η Mary Lynch, η γνωστή, τα κακιά παιδιά των yeah, yeah, Boys, yeah, yeah. Ε, και η Standard Chartered, μια πολύ μεγάλη Βρετανικών αρχών εταιρεία, που δραστηριοποιείται τέλο πάντων τράπεζα στην ε, Απανατολή, κυρίω. Ε, και εκεί πέρα διαχειρίστηκα χρέη κρατών, χρέη εταιριών, και κάναμε project financing, δηλαδή ε, βγάζαμε χρήματα από τι αγορέ για να χρηματοδοτήσουμε έργα ναι. ε, οικονομικά γιατί... και ιδιωτικά. Γιατί εκτιμώ Άρα, ότι είστε είχα... ο πιο καταρτισμένο βουλευτή λοιπόν. του Εντουάρτου Έλληνε και από του πλέον καταρτισμένου. Αφήστε με να σα πω: τα... έχει σημασία, δεν σα κολακεύω, ξέρω εγώ τι λέω. Αφήστε λοιπόν, με αφήστε να σα πω. Και του πλέον καταρτισμένου θα ανταγωνιστούμε ξανά. Ναι, εγώ θέλω αυτήν την κουβέντα δεν την κάνουμε και χανόμαστε. Γιατί εγώ μπορώ να μην συμπαθώ του ανεξάρτητου Έλληνε ω κόμμα. Εντάξει, okay. αλλά μπορεί, θα είναι μια άποψη μου, αυτά, Να πέρα μπορώ πέρα. να βλέπω καθαρά με καθαρά μάτια. Okay. τον άνθρωπο που είχα απέναντί μου, ή μπορεί να συμπαθώ του ανεξάρτητου Έλληνε ω κόμμα, αλλά να, έχω, okay. να συμπαθώ το λάθο πρόσωπο. ή να νομίζω ότι θα φεγγεί okay. σε μένα ή η μπορει να συμπαθω του ανεξαρτητου ελληνε ω κομμα αλλα να συμπαθω το λαθο προσωπο η να νομιζω οτι θα φεγγει σε μενα η ψηφος μου σε λάθο πρόσωπο. Έχει σημασία. Λοιπόν, επειδή είχα να από του πλέον καταρτισμένου Έλληνε βουλευτέ των εξαρτητών αλλά και στο κοινοβούλιο, θέλω αυτό να το συζητήσουμε. Θέλω okay. να το ξέρω κρατή και θα μπορούσα εγώ να το διαβάσω την εμπειρία τυχα... είναι δύσκολη. Τυχα... Από, τυχα... από έτσι, την αγορά στη Βουλή, ναι. η, η μεταπίδηση και, και, ναι. και ο δικό μου, αν θέλει, ο συντονισμό με το δημόσιο κτλ. είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχω καταφέρει Άρα, ακόμα λοιπόν, από δύο όλο το επιχειρηματικό σύστημα. Πώ σκέφτεται ένα κράτο, πώ σκέφτεται ένα επιχειρηματία, πώ σκέφτεται μια λένε, τράπεζα. Τα πάντα. Για να γίνει δουλειά. Ποια ναι. είναι η δουλειά, να αναπτυχθεί το οτιδήποτε έργο mm. ή οποιαδήποτε οικονομία. Άρα Φίδε δεν αφορά του Αντσάρτσου. Αν εξάρτητα εσύ είναι η οποιαδηποτε οικονομια αρα δεν αφορα του αντσαρτσου αν εξαρτητα ειναι η πιστη σα στον πάνω καμένο ή στην συγκεκριμένη, χρόνια. Στη συγκεκριμένη αυτή η επιλογή αυτη επιλογη πολιτικη θα μπορούσατε να βρίσκεστε σε οποιοδήποτε σοβαρό κόμμα ή ο οποιοδήποτε κόμμα είχε σοβαρέ προθέσει και θα σα έλεγε ε, Θέλω να περπατήσουμε. Ενώ πριν, πριν βρεθούν οι ανεξάρτητοι Έλληνε στη <σοβίλες> Καλά, εννοείται, ναι. Αλλά έχω αρνηθεί. Αρά Υπάρχει να αράδει... πούμε απά και το μυστικό. Όταν με πήρε ο πάνω, είπα όχι. Ήμουν στο Ντουμπάι. Είχα δουλειέ. Είναι εκτό και του λέγε γιατί να σχολείται την πολιτική. Άσχετο αν τέλο πάντων δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τώρα. Γιατί είναι και πολλά πράγματα, πολλά χρόνια που έχουμε βοηθήσει και πολλού. Απλά θέλω να εξηγήσω. Έχω Αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν γραφτεί τα Επειδή τελευταία έχω, πέντε έχω χρόνια. Έχω κάνει το ρεπορτάζ για τα σας. μισά τα έχω γράψει εγώ. Επειδή έχω ρεπορτάζ για εσά. <laughs> <σας, laughs> όλων των κομμάτων. Έχω την εντύπωση ότι είστε στην πολιτική γιατί έχετε αυτή την καλό συνόμενη πετριά να πιστεύετε σε αυτό που λέγεται Ελλάδα, χώρα, τόπο και Ελλάδα με την έννοια του γονέα μα. Όχι όπω την κρατήσαμε όλοι μα σήμερα. Okay. Ανάσα, επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ερωτήματά μα. Okay. Δημήτρη Καμένο, σε μια σύντομη γνωριμία, όπω τουλάχιστον την επιχειρούμε εδώ στη δημοσιογραφική μα δημοσία, στο ραδιόφωνο του Α. Okay. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μα εδώ από το απευθεία από το Ραδιοθάλαμο με τον Δημήτρη Καμένο, βουλευτή των Εξαρτήτων Ελλήνων και την πρόεδρο τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων τη Βουλή. Πάω κατευθείαν στα ερωτήματα. Θα πηγαίνω όσο μπορώ περισσότερο, αγαπητοί φίλοι ακροατέ. Ε, κύριε, ε, κύριε, Καμένε, φίλη. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει με τον Νίκο Φίλη. Είχαμε και σήμερα συνέντευξη του πρώην Υπουργού Παιδεία. Ή ο Φίλη έχει μπει μπροστά για να διαραγεί το μέτωπο, το κοινό μέτωπο, θεωρούμενο συμπαγέ τη ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη Έλληνε. Ή ο Νίκο Φίλη έχει τα δικά του δίκαια και τα διεκδικεί. Σε ευθεία κόντρα, σε ευθεία αντιπαράθεση ακόμα και με τον Αρχιεπίσκοπο, τον οποίο εμέσω πλήρω σαφώ τον χαρακτηρίζει ψεύτη, για τι σχέσει μεταξύ, οι ορθά τόσο έχουν υποθεί μεταξύ Πρωθυπουργού, Αρχιεπισκόπου και Και προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει με τον Νίκο Φίλιππ. Επειδή έχω καταλάβει ότι έχετε, έχω την αντίληψη ότι δεν έχετε πια ανακρύψει τίποτα σε ό,τι αφορά άποψή σα για τον Νίκο Φίλιππ, θέλω ευθέω να μου πείτε τι συμβαίνει. Τι έχετε αντιληφθεί. Ειλικρινά δεν έχω αντιληφθεί. Έχουμε όλη μια πορεία. Yeah. Δεν είναι η στιγμή να ασχολείται η πατρίδα, το κράτο μα, αυτή τη στιγμή με τι δυσκολίε που περνάμε και τη διαπραγμάτευση που τραβάμε και με τον εκβιασμό των εταίρων από πέρσι τον Οκτώβριο, επειδή τα ξέρω από μέσα πώ εκβιαζόμαστε. Ε, να ασχοληθούμε τώρα με το Ο κύριο φίλη ο κύριος Φίλης έχει μια δικιά του ατζέντα. Προφανώ έχει εσωτερικό ακροατήριο το οποίο φτάνει μέχρι το μαξί και ξανακατεβαίνει ένα σανσέρ. Δεν σα θέλει ο φίλη. Δεν θέλει τους και Δεν τον μα... είναι μόνος του ανακράτε του έμειναν. Δεν το κρύβει. Είναι μόνο του όμω ή είναι μια ομάδα Κοιτάξτε, μέσα στο κόμμα. Ε, ε, εκφράζει μια άποψη. Δεν θα, δε, δε θέλω να κρίνω τον κύριο Φίλη. Ο κύριο Φίλι έχει μια άποψη. Βγήκε ο κύριο Δημαράζο, βγήκε ο κύριο. Ε, ε, Πώ το λένε. Ο κ. Παπαδόπουλο, ο Σάκη, είπε πάλι και αυτό, συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, mm -hmm. από τους, α, ότι δεν θέλει του Ανέλ. Εδώ πρέπει να πούμε και να κλείσουμε το θέμα ότι ήταν προγραμματική συμφωνία του Πάνη του Καμένου και του Αλέξη του Τσίπρα για μετεκλογική συνεργασία. Να θυμίσω ότι ο Σούλτ και οι λοιποί που του λέμε τώρα να χαρούμε mm -hmm. να έρθουν mm -hmm. στην εξουσία θέλουν το ποτάμι και τον Πασόκ να συγκυβερνήσει για ευνόητου λόγου δικού του, σοσιαλδημοκρατικού και προοδευτικού. Ε, Παρ' όλα αυτά. Πήγαμε στι εκλογέ με προγραμματική συμφωνία ότι θα συγκυβερνήσουμε μετά. Δεν ήταν κάτι που δεν το ξέραν. Αν δεν το ήθελε ο κ. Φέρι, θα μπορούσε να μην κατέβει. Μετά, το ήξερε πριν τι εκλογέ ότι θα συγκυβερνήσουν τα δύο κόμματα και θα πάνε μαζί ο Πάνο με τον Αλέξη. Τώρα, μετά είναι εκ του περισσού η συζήτηση. Ε, δεν θα μπω σε αυτή την λογική. Α αφήσουμε την εκκλησία απ' έξω. Α αφήσουμε την παιδεία απ' έξω και θα αφήσουμε και τον φίλο και το Δημήτρη τον Καμένα απ' έξω. Και τι θα μείνει στο τέλο, γιατί αυτά μα απασχολούν. Γιατί Εμείς τώρα... να σου πω κάτι, αυτά είναι διαδικασίε, οι, οι οποίε δεν είναι ε, ε γνωστέ στην κοινή γνώμη. Και αν αυτά επηρεάζουν τελικέ αποφάσει για τη ζωή μα και για την εκκλησία και για την παιδεία, αντιλαμβάνεστε έχουν ένα ειδικό βάρο. Όλα επηρεάζουν, ε, όπω γνωρίζουμε πολύ, το περιβάλλον. Τα κάνει όταν κάναμε σε επιχειρηματικά πλάνα. Ξέρει, υπάρχει και πάντα στι υποθέσει τι θα γίνει, πώ ναι. επηρεάζει το περιβάλλον το πλάνο σου, τη δουλειά σου. Που λε σε πέντε χρόνια θα κάνω αυτό. Ε, το περιβάλλον πάντα επηρεάζει. Άρα, κοιτάξτε, παιδί, ένα βασικό πυλώνα το να πάει μπροστά μια χώρα. Ναι. Η θρησκεία είναι ο απόλυτο συνεκτικό δεσμό των Ελλήνων πολιτών. Η πίστη. Είναι των εξαρτήτων Ελλήνων στην κυβέρνηση. Όχι. Όταν η Έχουμε 97% ορθόδοξου. Του, του του Έχουμε 97% ναι. στην Ελλάδα. Επιστρέφω. Στην κυβέρνηση, όταν ένα ισχυρό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ είτε γυρίζει την πλάτη στην εκκλησία, είτε θεωρεί ότι πρέπει αυτό το πράγμα να ξεκαθαρίσει. Και παραμένει σταθερό πυλώνα, είτε αρέσει αυτό είτε όχι, ή ο, ή, ο πάνω καμένο και δεν ξέρει τι Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο... Oh. Δηλαδή και να μην συμπαθεί ε του εξάρτητου αυτό πρέπει να το είναι αδιαφεσβήτητο. Δεν είναι θέμα συμπάθεια, είναι θέμα, θέμα αρχών. Κοιτάξτε. Να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομα του. Ναι. Εγώ δεν έχω δει δύο χρόνια πολιτικό που κάνω και κάποιε ελάχιστε και το ξέρω σε πολιτικέ αφανεί. Δεν πηγαίνω να κάνω αυτή τη δουλειά. Αλλά πρέπει να πάω και όπω πηγαίνω, Πάσχα, Χριστούγεννα, Εκκλησίες Θα πάω σε ένα ατυχέ γεγονό. Αν είναι κάποιο πολύ φίλο, ε, βλέπω όλου του συναδέλφου του ΣΥΡΙΖΑ να παρευρίσκονται στην Ανάσταση. Σήμερα δεν πιστεύουν. Ναι, ναι. Η έχει τύχει να όλοι, ναι. σε σε όλες τις και μαζί σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο κατά κυρίως έχει εκφραστεί και ενδικά Άρα υπάρχει ναι. ένα άλλο ακροατήριο από τη μία, ένα άλλο ακροατήριο από την άλλη. Mm. Εγώ μιλάω αντικειμενικά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουμε όλοι οι οικογένειε, έχουμε παιδιά, Σχεδόν όλοι όσοι έχουμε από εμά και έχουμε την τύχη να έχουμε παιδιά, τα μεγαλώνουμε με κάποιε αρχέ. Η γλώσσα και η θρησκεία είναι ο απόλυτο συνεχτικό κρίκο του ελληνισμού. Δεν πρέπει να χαθεί. Σε αυτό πιστεύουμε. Και πιστεύω ότι ήταν και πολύ πετυχημένο που δεν το καταλάβαμε πολύ τότε το διαφημιστικό του πάνω καμένου για το, με το αριστερό χέρι και με το ναι, δεξί. Ναι. το πώς θα... Βέβαια, έχουμε μάθει και εμεί λίγο με το αριστερό να γράφουμε. Που είμαστε πιο δεξί. <laughs> λοιπόν, ε, ε, δεν θέλετε να μου δώσετε μια αναχαρακτηρισμό για τον Νικόφιλιν να καταλάβουμε περίπου τι, τι είδος, ε, πολιτική επιλογή είναι. Δεν είμαι καλό στου χαρακτηρισμού. Είναι παραγωγικό. είναι αριστερό. Είναι αριστερός Αριστερό είναι, είναι οπωσδήποτε. Έτσι, έτσι φαντάζομαι, mm. βέβαια τώρα δεν, δεν ξέρω στο σπίτι του τι κάνει ο καθένα. Ε, ε, κοιτάξτε, το αριστερό ε, δεν θα ήταν υπουργό αν δεν συγκυβερνούσαμε. Ναι, αλλά εδώ ο Φίλιπ λέει το βρώμικο Πασόκ παρά το, ε, τη συγκυριακή σχέση ναι, με ναι, το του εκπροσώπου. Ναι, αλλά είχε πει επίση ότι είναι συγκυριακή και αναγκαστική η συγκυβέρνηση, δηλαδή. Ναι με αυτά τα δύο, δύο, δύο περιγραφέ προσβάλλουν τον ίδιο τον πρωθυπουργό του. Δηλαδή έκανε ευκαιριακή συνεργασία ο κύριο Τσίπρας. Δηλαδή δεν ξέρετε τι του γίνεται και δεν είναι σοβαρό συνεργασία του. Άσα τον κύριο Καμένο. Οι υπόλοιποι βουλευτέ μέσα του ΣΥΡΙΖΑ πώ του προσβάλλει και λέει θέλουμε όλοι να πάμε. Μιλάει για όλου, για το βρώμικο Πασόκ. Δεν το πιστεύω. Αλλά βλέπει όμω. Πάμε για τον Νικό. Ότι α, εσωτερικά α, δεν, δεν βγήκε ένα να πει γιατί να πάει. Η διαρκή είναι ότι έχει φέρει ένα βαρύ, βρώμικο κομμάτι του πασό. Ξεσταγωγικά ή χωρί το βρώμικο. Ναι, όταν θε να σε γεραγεί με κάτι βρώμικο, να. είναι πρόβλημα το να το λε και δημόσια. Δηλαδή κακό χαρακτηρίζεσαι. Πώ θα το πω. Ναι. Απλά, πώ το λέμε σε ένα καφενείο ρε παιδί μου. Δεν πα με κάτι βρώμικο για να το λε δημόσια. Μπορεί με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου να πει θα κάνουμε αυτή την επιλογή για αυτό το λόγο. Μπορεί να μην είναι η καθαρότερη. Αλλά δεν βγαίνει δημόσια διότι είμαι έτσι αναγκάζει και του συναδέλφου σου. Και παρένθεση εδώ δεν έχει, υπήρχε αντίδραση στο βρώμικο από το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί φαίνεται και η ομοψυχία του κόμματο. Και είναι και προ τη μήνυ του. Δεν βγήκαν να πούνε γιατί, κύριε φίλοι μα, λε, εγώ μπορεί να μην θέλω να ζευγαριστούμε τον βρώμικο. Άκουσε κάποια κριτική. Όχι, εσωτερικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε όμω τη χιλόμπιτα που είπα μια μέρα σε από την κυρία Γεννηματά. Λέει από πού και ω πού. Ποιο. Ναι. Και του είπε και βρώμικου. Δεν είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Σημειώνω την αναφορά και επιμένω γιατί. Γιατί βλέπουμε να προσπαθούν κάποιοι να ξυλώσουν τη σχέση δεν ε, Τσίπρα Καμένου, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εντό του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια στιγμή και ενδεχομένω στοχοποιώντα ή με δίκιο ή άδικο λόγο ασκώντα κριτική δρυμύτατη στι επιλογέ Καμένου, βλέπει εξοπλισμοί, βλέπει άμυνα τη χώρα. Τη στιγμή που βρίθουν τα δημοσιεύματα για Golden Boys του ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται στην επιφάνεια ενδεχομένω για τον αντιπολιτικό λόγο, λόγω τη δημοσιογραφική έρευνα. Παράδειγμα, δεν περίμενα ότι χτε ο, ο Υπουργό Σταθάκη θα έβγαζε λάδι ή θα είχε θα, θα, θα να εξηγήσει την περίπτωση του Προέδρου τη ΔΕΣΦΑ. Επιλογή πάνω σκουρλέτη, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι έμαθα και εγώ γιατί δεν μπορώ να τα παρακολουθώ. Και εκεί αλλά. δεν θα έπρεπε να αντιδράσετε, ξέρετε Έλληνε. Να δείξετε ότι έσχεται και, και, και το μέσο. Μα λες. έχω βγάλει δελτίο τύπου εγώ. Ναι. Και γιατί Πείτε να μου, όμω, ποια τα πάγα. χρήματα των δύο πίσω που επάρθησαν όπω επάρθησαν των δύο στελεχών. Ε, η αντίδρασή μα τώρα κάνω κάποια μελέτη για να δω αν ισχύει όντω το ΕΦΑΠΑΞ. Ναι. Εγώ θα μείνω στο εξή. Θα περιμένω λίγε μέρε να συζητηθεί η επίκαιρη του κυρίου Σκρέκα. Σε λίγε μέρε θα έχει ξεπεραστεί αυτό. Όχι, όχι. όχι. Θα, επιστρέψουμε τότε, θα είμαστε σε σκρέκα. ζωντανό, εξής, ναι. σε πραγματικό χρόνο στην κοστολόγηση του ΕΦΑΠΑΞ. 250. δηλαδή, την ελέγχετε την κυβέρνησή σα, την αυτοκριτική σα την κάνετε ω Αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ. Δεν το ΣΥΡΙΖΑ να λονίζει <χε> με τα Golden Boys και τα παλιά κόμματα. <χε> <Capit minimize> υπάρχει, εδώ θα πούμε την αλήθεια. Τη μεγαλύτερη και την περισσότερη αντιπολίτευση σε αυτή την κυβέρνηση θα κάνει εγώ προσωπικά. Και το λέω έτσι. Θα σα <πίκραια> δώσω τα στατιστικά. <πίκραια无 <πίκραια无 θα σα δώσω τα στατιστικά. Δεν φορέ αν αρχή να μα το του βιβλιογραφικού σα με κίνδυνο να παρεξηγηθούμε. Πόσε φορέ έχω τσακωθεί με τον κύριο Μπαλτά για την αφάντου την έσωσα εγώ την επένδυση. Για το ελληνικό, για τη δέσφα, για την κόσκο πήγαμε γίνουμε ρεζίλ που φεύγει ο Πρωθυπουργό και άλλαξε η σύμβαση μία μέρα πριν. Για όλα αυτά έχουμε δώσει μάχε. Για την καθημερινότητα, για το πλαστικό χρήμα εγώ. Για τα καπνικά το νομοσχέδιο εγώ με τον κύριο Νικολούδη και τον κύριο Αλεξιάδη. Το πλαστικό χρήμα εγώ με τον κύριο Αλεξιάδη. Ε, λεφτά από τι λίστε έχουμε βοηθήσει και εμεί να πάμε. Τι είναι κύριε Τι, τι, ζητάνε, δηλαδή περίπου η Νίκα. Είναι μια εξόφθαλμη περίπτωση. Δύσκολα θα μπορούσε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Τόσο, τόσο, τόσο Ετάξτε, να, Εγώ κυκλείς θέλω κυκλείς να δω, όπω είπε, εγώ σεβόμαι. και αν υπάρχει το ηθικό και το νόμιμο. Αν ξαναγυρίσουμε στη ρητορική των παλαιών ετών, τότε πού είναι το παλιό που πολεμάμε. Ε, θα το δούμε. Εγώ περιμένω την απάντηση του κ. Σταθάκη. Το είπα χθε και δεσμεύτηκε. Περιμένετε την απάντησή μου. Θα είναι πλήρω τεκμηριωμένη, κ. Σκρέκα. Είμαστε στην Επιτροπή με τον κ. Παναγιοτάκη τη ΔΕΗ. Και τέθηκε το θέμα ήμουν μέσα. Ε, να ακούσουμε στην. Ε, Πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαράδοση στη Βουλή, σε πραγματικό χρόνο, σε πρακτικά και σε τηλεόραση, θα ακούσουν τα όλα. Εκεί ο κύριο Σταθάκη θα έχει από τι υπηρεσίε όλη την πληροφόρηση να δούμε τι έγινε με το ΕΦΑΠΑΚ. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, δύο-τρία πράγματα. Ε. Όσο πάνε, 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 εγώ είπα το εξή κάποια στιγμή όμω. Δεν έξι. μπορώ τη ρητορική τη, τη, λογική, τη Σταθάκη, επιτρέψτε μου, τον παρακολουθώ τελευταίο ένα χρόνο σε όλε τι συνεντεύξει. Ποτέ δεν έχει βγάλει είδηση, ποτέ δεν έχει πει κάτι καινούργιο και ό,τι έχει πει έχει διαψευστεί. Θα σου πω ότι δεν μου αρέσει. Τι φταίω ο κύριο Σταθάκη επειδή έχει γοητευτική φωνή και σε κοιμίζει, μπορεί και εμένα να μου περάσει ω δημοσιογράφο, ω τηλεθεατή ή ακροατή. Να μείνουμε στην ουσία. Να μείνουμε στην ουσία. Να πούμε που δεν μου αρέσει φιλολαϊκό κόμμα και τα να μπείτε μέσα στη Βουλή και να μπείτε Ελλάδα, εσύ. Ρε Σταθάκη, τι κάνει. Ρε Σκουρδέτη, τι είναι αυτά. Ε, αυτά θα έρθουν, τα έχω κάνει ήδη. Σου λέω γράψει δύο δελτία τύπου και κάνουμε έρευνα. Έχω στείλει ερώτηση για αυτά τώρα στη Βουλή για να απαντηθεί. Πρόσεξε με τώρα. Τι δεν μου άρεσε, το ότι πήρε μία προαγωγή και η προαγωγή αυτή ε, πηγαίνει μαζί πακέτο βάσει τη συλλογική σύμβαση με μία νέα αμοιβή. Εγώ θα πω ότι αυτό ο κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του Νίκα, ε, δεν είναι στρατιωτικό. Δεν αποστρατεύεται με βαθμό τον Ένα, επόμενο, επόμενο. για να μην παρεξηγούμε τα πράγματα. Εγώ θα κάνω αυτό μόνο, αυτή τη μόνο την παρατήρηση. Ναι. Η στρατηγική προ τη και έτσι είναι. Φε, είσαι ταξιέρχο, φεύγει υποστράτηγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες Γεια σας. Ναι. Τιμητικό. Τιμητικό. Και φεύγουν και κατά το 58 ναι. και δεν ναι. έχουν με δουλειά μετά. Θα το πούμε άλλη ώρα αυτή τη δουλειά τώρα. Τι δεν έχει προβλέψει και το κράτος. Σε βγάζει, σε αποστρατεύει, χωρί να είναι ευθύνη σου, με ευθύνη του κράτους αποστρατεύει. Mm. Χάζεις τη δουλειά σου με απόφαση του κράτου. Και εμείς κατά το 58 άνεργος. Άλλο θέμα αυτό. Αυτός ο κύριος δεν είναι στρατιωτικός. Okay. Για να πάρει τιμητικά τον επόμενο βαθμό, δεν προβλέπεται πουθενά στο δημόσιο. και προνομία του. Και οτιδήποτε προνόμιο, γιατί και ο, η σύνταξη του προστατευθέντο θα πάει με τον επόμενο βαθμό. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Αλλά παίρνει, δεν θα πω ποιο, ένα πολύ φίλο από του τρει που έφυγαν του αρχηγού, μιλούσαμε μια μέρα, παίρνει κάτω από 1500 ευρώ. Με 40 χρόνια υπηρεσία. 1400 ευρώ, 1400 κάτι. Με 40 χρόνια υπηρεσία στο στρατό. Ναι, το ευχαριστώ. Το ανώτατο. Ωραία. Να ρωτήσουμε μετά και πόσα ποια σύνταξη να το λαϊκίσουμε. Πόση σύνταξη θα πάρει αυτό ο κύριο μετά. Δεν θέλω καν να σκεφτώ. Δεν μπορώ καν να σκεφτώ. Θα σου στείλω μετά, έχω βάλει και κάνουμε μια μελέτη. Με πόσων μισθωτών πλήρου απασχόληση ή μερική απασχόληση κρατήσει θα πληρωθεί το εφάπαξ του κυρίου. Τι κλειδίσω ότι έχουν καθυστερήσει για να πάμε μετά στο ρουσφέντη των πολιτικών, παρακαλώ. Απαντήσα προ καμένο. Το ρουσφέντη των πολιτικών. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. <Σιουσική> επιστρέφουμε, <Σιουσική> ναι, 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 <Σιουσική> επιστρέφουμε αγαπητέ γιατί λέγονται πολλά εκτό αέρα. Πρώτα απ' όλα μου τη ζητήσαμε ένα τραγούδι να το αφιερώσετε. Θέλετε να αφιερώσετε μόνο ένα τραγούδι στη συνεργασία <Σιουσική> με τον Σύριο. <Σιουσική> Σύριο <σύνιζα Σιουσική> ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ναι. Με, με πολύ αγάπη το Perfect Strangers των Deep Purple. Ναι. Από τα αγαπημένα μου σπίτια. Τώρα να, να ρωτήσω τώρα. Μάλλον πάμε αυτό. Εκτό αέρα, ο Σταμάτη Καλού κάνει μια ερώτηση. Μου σήμερα κάνει τη φωνική ερώτηση του Χολίτη που ισοπεδώνει τον δημοσιογράφο και πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. παρακαλώ. Φοβερή Θα το μικρόφωνο να την κάνει για να χάσουμε χρόνο. Πρέπει, δεν γίνεται, θα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, yeah. <laughs> ήταν η ερώτηση. Η ερώτηση του ακροατή που δεν μπορεί να ικανοποιήσει ο δημοσιογράφο την μπορεί να ικανοποιήσει ο έμπειρο συγχωρήτη. Σταμάτησε, σε παρακαλώ, βοήθησε μα. Ε, απλά ρώτησα γιατί δεν πηγαίνει κατευθείαν το ΦΠΑ στο κράτο την ώρα που πληρώνουμε, <σ onion> να τελειώνει δηλαδή. Τι πιο απλό, ναι. Για πείτε βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάω πέρυσι την άνοιξη με αυτό το θέμα. 16 άνοιξη. Δεν υπήρχε στο δημόσιο. Υπάρχουν συνδικάτα και πολλά συμφέροντα. Εάν βγει το ΦΠΑ και δεν βλέπει το ΦΠΑ πρόσωπο, είτε αυτό είναι λογιστή, φοροτέχνη, όποιο θέλει την τράπεζά σου να σου συμψηφίσει, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, γίνεται αυτόματα, σωστά. Ε, αυτά γίνεται σε πολλέ χώρε του κόσμου yeah. και ξέρουμε και το μηχανισμό. Δεν υπήρχε όμω βεβαίωση τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων yeah. ότι οι σερβερ τη μπορούν να σηκώσουν τα εκατομμύρια συναλλαγέ σε πραγματικό χρόνο. Yeah. Overnight. Κλείνει το μαγαζί, για, τα στέλνω στο τάξη και φεύγει. Και γίνεται κάτι. Yeah. Θα δούμε το τι κάτι, πρέπει να γίνει, γιατί είναι και σοβαρό το θέμα, τόσο απλό. Ε, Καμία κυβέρνηση μέχρι να έρθουμε εμεί δεν το είχε κάνει. Γιατί, γιατί λέει δεν γίνεται. Που... Η πρώτη ερώτηση για να μην γίνει, ποια ήταν, ε? σε ποια χώρα γίνεται. Δεν το κάνουμε εμεί πρώτα. <συλίκια> <συλίκια> δεν χρειάστηκε να φέρω τα παραδείγματα. Ναι, ναι, ναι. Πού γίνεται αλλού. Δεν γίνεται. Άρα, αφού δεν γίνεται αλλού, γιατί να το κάνω εγώ. Πρόσεξε τώρα, επιχείρημα έτσι. Ναι, yeah, πώ δεν ξέρω. Ε, λοιπόν, <συλίκια> κάνω εγώ επίσημα με τον ε, τον Αλεξιάδη πολύ σοβαρό έλεγχο, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και του λέω κάντο τώρα γιατί έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, τον... αυτή είναι η αντιπολίτευση που έλεγε πριν. Έκανα αντιπολίτευση. Λέω δεν το κάνουμε πιέζουμε και σε έξι μήνε μα κάνει και έχω το χαρτί Γενική Γραμματεία Πληροφορική Δομάδα ότι έχω σε πραγματικό χρόνο τη δύναμη και τη δυνατότητα οι σερβε να δέχονται εκατομμύρια συναλλαγέ. Ναι. Άρα μπορώ το βράδυ να στέλνω ό,τι data θέλω. Και παίρνω το χαρτί. Χάρη το χάρη. Πολύ καλό. Γνωρίζει και ήταν και στη, στην Εσόδο. Του λέω Χάρη, έχει ξεκινήσει ένα μοντέλο. Γιατί δεν το έφερε σε πέρα. Το πήρα έχει ξεκινήσει yeah. με το yeah. ναι. Yeah. Έχει ιστορία. Yeah. Δεν είναι απλό. Yeah. Είναι πολύ σοβα... σοβαρή ερώτηση αυτή. Και φτάνουμε στο να το φτιάξουμε και ήρθε μαζί με το πλαστικό χρήμα. Ήρθε λίγο λάθο, πρόσεξε, αλλά αν δεν κάνει κάτι δεν γίνεται ποτέ τίποτα, έτσι. Είναι στο 80% σωστό. Το φέραμε με το πλαστικό χρήμα το Δεκέμβρη. Και τώρα μπορούν, μπαίνουν όλα τα ποιότητα. Πρόσεχε μα τι γίνονται τώρα. Τι δυσκολία υπήρχε που το λύσαμε αυτό. Το λύσαμε, λύσαμε τέλο πάντων και αυτό. Όταν κάνει μια συναλλαγή, παίρνει ένα μαγαζί που έχει, κάνει μια συναλλαγή με επιστοτική, μπορεί να έχει τέσσερα διαφορετικά ΦΠΑ. Σε διαφορετικέ μάθημε. Μια υπηρεσία, μια, μια κοακόλα, κάτι. Ένα, ένα 13, ένα 6 και ένα 24. Πώ θα έφευγαν τα, αφεύγαν, τα κάνουν, το 50 ευρώ σαν μία χρέωση με τρία διαφορετικά ΦΠΑ στο τάξη. Δεν υπήρχε τρόπο, έφευγε μία χρέωση. Πολύ λογική θα ήταν μια επόμενη ερώτηση, επομενη ερωτηση από το τεχνικό κομμάτι. Το λύσαμε γι' αυτό. Μπήκε ένα ειδικό λογισμικό ανάμεσα ναι. και χωρίζει και το ΦΠΑ. Του πηγαίνει έτοιμο. Άρα έτοιμο είναι. Έτοιμο, πρόσεξε. Ε, και δεν είναι, είναι έτοιμο. Ταμειακέ μηχανέ. Πάμε τώρα στο ναι, μέσο. Ναι, ναι, ναι. Η θεωρία είναι καλή. Πάμε ναι. στο μέσο. Έχουμε 250.000 ναι. ταμειακέ μηχανέ, από τι οποίε 140.000 είναι παλαιότερε τεχνολογίε, δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι 130.000 είναι κιουνείε τεχνολογίε, μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Να στείλουν με ένα interface το βράδυ στο τάξη. Είπα, να φτιάξουμε ένα βάουτσο, αλλά φτιάχνουμε 200-300 ευρώ. Υπάρχουν και ελληνικέ μηχανέ, να τι βοηθήσουμε. Ναι. Σαν Τραμπ, με την καλή ενέργεια. Ελλάδα, παιδί μου, ποιο Κάνε. κάνει. 100 ευρώ βάτσερ, πάρε άλλο γιατί από το βάτσερ το 100 που θα δώσω στο 200 θα το κάνω πολλαπλά. Uh, uh, από την φορά uh, 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 που δεν το και το δηλαδή. τάμπι. Δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά πρέπει για να πάει στο σύνολο τη οικονομία mm. να έχει το σύνολο των μέσων, των τεχνικών, το οποίο είναι η ταμιακή μηχανή στην ουσία. Που κλείνει το βράδυ και στέλνει τα στοιχεία στο τάξη. Πρέπει μετά να επιλέξει ποιε ομάδε θα έχουν υποχρεωτικά POS, ηλεκτρονική πληρωμή. Υποχρεωτικά όμω. Όχι αν θέλω με σηματάκι και 1000 ευρώ πρόστιμο. Υπάρχουν 15 κατηγορίε. Το φτιάξαμε και αυτό. Νομίζω θα προχωρήσει πάρα Άς. πολύ. Ήτανε, σου λέω. Ε, από... Αυτό πρέπει να γίνει το 2000. Άρα θα, επι... θα επιμείνετε. Δεν το συζητώ. Είστε από πάνω. Δεν το συζητώ. Πάμε τώρα. Όταν ακούει σήμερα ο τηλεθεατή, ο ακροατή, βλέπω να Να πούμε λέει... για του επιχειρηματίε κάτι. Συγγνώμη. Υπάρχει να... ναι. Τι λέει το, το νομοσχέδιο σε ένα άρθρο. Ότι το βράδυ θα, βγει, θα μπαίνει η επιχειρηματία, θα συμπληρώνει μια φόρμα ειδική στο τάξη και θα βάζει τα στοιχεία του όταν δεν έχει. Τον την αυτόματη αποστολή των πληροφοριών τη τάξη, σε, σε μια βάση δεδομένων να βάζει πώ έκλεισε η μέρα του, ρε παιδί μου. Mm τι πούλησε. Αυτό θα πηγαίνει στο τάξη. Προσέξτε τώρα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Το είπα στην εισήγησή μου. Εάν είσαι σε ένα νησί το καλοκαίρι, ένα λογιστή μπορεί να έχει 500 επιχειρήσει και θα πρέπει κάθε βράδυ να έχει 500 κλεισίματα ηλεκτρονικά στη μάσκα του τάξη. Την ευθύνη έχει ο λογιστή. Εάν δεν προλάβει να το Ζω κάνει, εσύ. πέφτει πρόστιμο. Εκεί λέω πρέπει να προσέξουμε, διότι αυτό δεν το είχαμε προβλέψει. Ναι, και πρέπει να προβλέψει και να βρει λογιστή και τον ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, Γιατί δεν, δεν μπορεί να υποχρεώσει τον οποιονδήποτε καταστηματάρχη στο περίπτωρο, στο ψηλικά ή στα χρυσοχοείο να ξέρει πώ να κάνει τη δουλειά. Θέλει δουλειά. Θέλει. Χάσαμε σε 7 χρόνια να σου πω το ποσό. 32,5 δισεκατομμύρια ΦΠΑ. περίοδο. Πόσα μέτρα πήραμε σε 7 χρόνια. 58 οι προηγούμενε κυβερνήσει, 58,5 και 4 εμεί. 62 μέτρα. 62 μέτρα yeah. και έχουμε yeah. χάσει 32 yeah. ΦΠΑ. έχουμε τη Το ΦΠΑ είναι 6 δι το εκατο... χρόνο. Πά πάμε, να προχωρήσω και σε ερωτήματα γιατί είναι λίγο ο χρόνο. Άρα θα προχωράμε. Θα το... πάνω. Πάνω και για δύο ώρε. Γιατί είναι λίγο ο χρόνο για να Είμαστε συζητήσουμε. Για αυτό Εφόσον θέμα. απαντάτε σε ερωτήματα, είναι πολύ λίγο πάντα ο χρόνο που θα έχει μαζί σα κάποιο να συζητήσει. Τουλάχιστον αν του χρόνου ενδιαφέρεται να έχει απαντήσει. Ε, έχουμε επανακαθορισμού του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, το διαβάζουν όλοι, τα ακούνε σήμερα ναι. όλοι ή οτιδήποτε. Απέτυχε ο Κατρούκαλο. Απέτυχε η Αχτσιόγλου. Ξεκάθαρη απάντηση παρακαλώ. Κυρία Αχτσιόγλου δεν έχει αποτύχει, διότι δεν έχουμε κρίνει ακόμα το έργο τη και η κοπέλα ναι. δουλεύει από τον έργο του βράδυ του ξένου. Και καλά κάνει. Ο Κατρούκαλο έκανε πάρα πολλή δουλειά, διότι θα πάω πάλι στο ίδιο. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Εδώ δεν Εγώ δεν μπορώ να ψέματα. Δεν προβλήματα με ναι. του επαγγελματίε με τα μπλοκάκια, έγιναν προβλήματα. Δεν ναι. Τι να πούμε, δεν, δεν έγιναν προβλήματα. Ποιο έφταιγε να... αυτό, δεν έφταιγε ο κάτρο και η ομάδα του. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να κάνουν προβλέψη. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση από του ξένου. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμο. Ναι. Σε βάζουν από πάνω εδώ, κάθονται στο κεφάλι ναι. σου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ναι, δημοτικό. δημοκρατικό. Ο Κατρούγκα ήταν δίκαιο, το κρίνατο δίκαιο. Δηλαδή, την ιστορία με τα μπλοκάκια. Την κρίνατο δίκαιο και ήταν η περιοχή του. Εκ αποτελέσματο ήταν λάθο. Η λογική ότι αν σε αδικήσει ο εργοδότη πήγαινε εδώ και, και κυλήγησε εδώ στα δικαστήρια. Αυτέ είναι ήταν, οι λογικέ των ξένων ήταν, και κάποιων ε, δίθεν, δίθεν έντιμων προτεσταντών οι οποίοι έχουν. Ναι, την υιοθέτει ο καλό όμω. Και ένα, ένα σύστημα, την πέρασε και στην κοινή γνώμη. Έπεισε πολύ κόσμο σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω, να καταλάβει ο κόσμο, yeah. ο οποίο μα ακούνε δεκάδε χιλιάδε κοντά χιλιάδε άνθρωποι αυτή τη στιγμή, έχουν τεράστια εμπειρία όλοι τι σημαίνει δημόσιο και τι σημαίνει ιδιωτικό. Απέτυχε δυτικό. ή όχι ο Καντρούγκολο, κύριε Όχι, κύριε. δεν απέτυχε ο Καντρούγκολο. Κάποια, λοιπόν. κάποια μέτρα του ναι. κάποια έφερε μια κοινωνικά πιο δίκαιη ασφαλιστικό σύστημα. Και η ένωση των ασφαλιστικών σένα ήταν υγιέ και έπρεπε να γίνει γιατί χανόταν η μπάλα. Αυτό έχει προβλήματα. Έχει θέματα θα λιδούν. Μα δεν γινόταν να έχουμε 50 ταμεία. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν λέω τώρα ποιο θέει και τα PSI και ποιο έφαγε για ανεργίε και τα μνημόνια. Έχουμε να διαχειριστούμε μια κρίση. Το δύσκολο σε αυτή την κυβέρνηση και σε κάθε κυβέρνηση είναι όταν διαπραγματεύεσαι με 10 ξένου το κεφάλι σου, δεν έχει χρόνο. Δυστυχώ να κάνει δημιουργική διοίκηση και να μπει σε κάτι άλλο. Δεν έχει χρόνο. Μου αυτό μου θυμίζει τον πολλάκι που λέει ότι δεν δύο χρόνια δελτίο τιμών γιατί ξεχάστηκε λόγω τη διαπραγμάτευση. Δεν το έχω ακούσει, δεν το ξέρω. Και χάσαμε okay. περίπου 800 εκατομμύρια okay. υπολογίζεται μόνο αντίθετα. Αλλά τίμου. στα Οι οικονομικά και ναι. στι συντάξει, ναι. επειδή ναι. έχουμε και δημογραφικό ναι. πρόβλημα, να είναι ένα θέμα. Το έχουμε έχουμε λιγότερε γεννήσει. Ναι, Είπα μια μέρα. Πρόσεξε να δει τι ωραίο που είναι 55.000 γάμοι το χρόνο. Οι 55.000 γράμμα το χρόνο μπορούν να επιδοτηθούν για κάθε νέο παιδί 30 ευρώ το μήνα. 30 επί 12 επί 55 15 εκατομμύρια. Έχουμε πάρει 274 εκατομμύρια από τη λίστα Λαγκάρντ. Και λέω, έχουμε από τι μίζε 274. Ο κύριο Σαμάρα και πάρει άλλα 18. Μα κάνουν 300. Να δώσουμε 15 και 15-30 σε δύο χρόνια, να γεμίσουμε 100.000 παιδιά, γιατί έτσι έρχεται η ανάπτυξη, να μην το αναλύσουμε τώρα. Και δεύτερον, λέω, Μάλιστα. γιατί δεν παίρνουμε σκάνερ να έχουμε τα καπνικά όταν έκανα 7 μήνε να κάνω το, 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 νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο του καπνού. Γιατί είναι τα τελωνία μα χωρί σκάνερ, δεν έχουμε λεφτά. Πόσο κάνει ρε παιδιά ένα σκάνερ, 2 εκατομμύρια. Έλεω, έχουμε 300. Τα έσοδα είναι. Από τι μίζε σου ναι, λέω, ναι, ναι. Ρε, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. δεν σου λέω να ένα κωδικό σου πολιτισμό. Έχω πάρει τι μίζε πάρε 20 και βάλε 10 σκάνερ. Ναι. Και γιατί πιστεύω, δεν το, ποιος το κάνει, και... ποιο <σφυγεύει> δεν το κάνει. Δεν ξέρω. Ε, 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 κάνω... άμα δεν δεν ο καμένες, δε, 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 ξέρω. Δεν ο δε, ο δε, ο ο ο ο ο ξέρω. Εγώ δεν ξέρω πολύ τη. Να σου πω πρέπει ο καθένα να κάνει μια δουλειά. Δεν προλάβαινα να τα κάνω όλα. Τα λένε όλα. Δεν τα θεωρώ ύποπτα αυτά. Κάποιο σου λέει μην το κάνει γιατί κερδίζει. Όσο το εσύ δεν το κάνει, ο άλλο κερδίζει. Δεν μπορώ να διανοηθώ γιατί το αυτονόητο το περιγράψατε πριν από λίγο. Κοιτάξτε, το αυτονόητο είναι το δημόσιο να παίρνει έσοδα. Δεν μπορεί να έχει. Αγαπητέ μου βουλευτά, άλλο κάπου σταματάει. Εγώ, να σας πω κάτι. Ξέρετε, δεν τα λέω Εγώ και τι με Τα λέμε δημόσια για να αυτοελεγχόμαστε. Τι με Δεν έχει σημασία αν εγώ συμπαθώ τον πάνω καμένο τη Εξάρτητο Ένωση ή τον Δημήτρη Καμένο. Ω πολίτη και φορολογούμενο και ω δημοσιογράφο, αφήστε ω πολίτη μιλάω. Με ενοχλεί να ακούω ότι ο πάνω καμένο ή οι ανεξάρτητοι και του κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τι καρέκλε του και αν τα, τα, του ΣΥΡΙΖΑ και τον έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, οι ΜΕΝ έχουν 144 yeah. άτομα στην κοινοβουλευτική yeah. ομάδα, ΕΔΕ yeah. 70. Yeah. Εμεί είμαστε τρει. Για δεν δέσμευση okay. που είπατε. Να το δούμε. Να περιμένω εγώ δύο εβδομάδε. Δηλαδή πότε θα γίνει η κούρση DES... σκρέκα και αρμοδίου υπουργού. Τι να είναι εβδομάδα, δεν είναι επίκαιρη να ακούσουμε να τι, το... τι γίνεται. Ναι, να ακούσω εγώ το παραμύθι του το οποίο θα ρίξει πάλι τη... κάτι θα πήγε τη Σίμερ. Δεν θα ακούσουμε για το Νίκα τίποτα. Ωραία. Η ιδέα εγκρίνεται το γεγονό ότι δεν προχωράει η διαδικασία των Α, Θα πάμε τώρα σε ένα νεο μετά. Πρώτα απ' όλα επειδή ήμουν παρόν, τι είπε ο κ εξήγησε ότι υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτέ όπω υπάρχουν και τι τράπεζε, strategic defaulters που λέμε, ναι. που δεν πληρώνουν ενώ έχουν λεφτά και μπορούν. Στην ΔΕΗ. Πιένε, για να είμαι έχουμε βρει 85.000, μα είπε χθε ο κ. Παναγιοτάκη, ναι. οι οποίοι έχουν χρέη πάνω από 2.000 ή 3.000 ευρώ στη ΔΕΗ, του οποίου του ζωρίσανε λίγο στη ΔΕΗ, πληρώσανε και μετά από λίγο ξανασταμάτησαν να πληρώνουν. Ε, οι στρατηγικοί κακοπληρωτέ, όπω και οι ρυθμίσει των κόκκινων δανείων τη τράπεζα είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Προφανώ. δεν μπορώ, Είπα το εξή. Θυμάσαι και το είπα και χθε στην Επιτροπή. Κάποτε, γιατί πάλι προηγούμενοι κάνανε αυτό, πρόσεξε. Εμεί ερχόμαστε εδώ να τα λύσουμε όλα. Ναι. Πότε έγινε η ιδιωτική αγορά ηλεκτρικού ρεύματο τα τελευταία 7-8-10 χρόνια. Φεύγαν από τη ΔΕΗ οι πελάτε, έφευγε ο Χρήστο, ναι, ναι. ο Σπύρο και ο Μίτσο. Πηγαίνανε στο σύντροφο τον Γιάννη, στον ναι, ναι. αντιγνώση ΔΕΗ και αφήναν το χρέο πίσω. Και δεν πίεζε η ΔΕΗ, δεν υπήρχε διαδικασία πάρε και το χρέο σου ναι, στην μαζί. τη δίκη τη ΔΕΗ. Βεβαίω. Ναι, προσέξτε. Έχει ναι. ναι. το 51% σαν δημόσιο. Συγγνώμη, σύντροφε Σπυρό. Είσαι δημόσιο. Ναι, αλλά κάποιο τοποθετεί και δεν ναι, τοποθε... Άρα το δημόσιο εσύ. γνωρίζει mm -hmm. ότι όταν απελευθερώνεις τον οργανισμό, τον mm -hmm. ανταγωνισμό και καλά κάνεις, Δεν είσαι Βενεζουέλα και καλά κάνει. Αλλά δεν, δεν μπορεί. Όχι σε καμία περίπτωση. Γιατί κάτι βουλευτέ λένε ότι η Βενεζουέλα δεν πειράζει, είναι εντάξει. υπέροχη. Αυτό του, του εντάξει, ωραία. Να πάνε εκεί. δηλαδή, Θα σα ακούσει ο Τεντάφρο Μεταφίδη και θα πει τι λέει ο σύντροφο Καμένο. Πληρώνω το ειστήριο για διακόπε εγώ. Χορηγό. Του Μεταφίδη. Ναι, να πάει. Stopped, να... Έτσι, ναι, μήνω, όχι, θα το λέω τώρα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Είναι φίλο okay. ο, ο Μεταφίδη. Λέω, ε, δεν είναι δυνατόν να το αφήσουμε έτσι το θέμα. Είναι, είναι δύσκολο και χάσαμε δισεκατομμύρια, δηλαδή χαρίσαμε πελάτε στον, στον ιδιώτη και κρατήσαμε τον κουβά. Να το πω επί το λαϊκότερο, έτσι τα λέμε στο καφενείο. Προσέξτε, ε, δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Αχα. Και μετά έρχεται ο Παναγιατοίδη ναι. και λέει: Παιδιά, μα χρωστάνε 260. 100 το εκατομμύρια το δημόσιο. Να ρυθμίσει το δημόσιο χρέη στη ΔΕΗ. Μα είπε χθε τα νούμερα, Άσπυρο. Εντάξει, έχετε πλέον στο δημόσιο. Ρε, <laughs> ναι, <laughs> Καταλάβατε, είναι τα 100 τη ΔΕΗ, είναι τα το 100 ε, του. Πρέπει <laughs> ναι. να μαζευτούν τα λεφτά Καταλάβατε. από του στρατηγικού κακοπληρωτέ. Ναι. Τελεία. Αρκεί να ξέρουν ποιοι είναι. Ναι, αναγνωρίζονται, ότι ναι. διότι εκεί υπάρχει μία διασταύρωση στοιχείων και θες έναν ειδικό να το κάνει. Εκεί θα προσλάβουμε ναι. έναν ειδικό και καλά θα κάνουμε. Αγαπητοί να μας γιατί. βρει αυτούς, θα πάμε να πάρουμε Μου τα κλείχαμε. λεφτά. Ένα, πριν, από, πριν, από, περίπου μία ώρα. Γιώργο ε, Γιώργος Αδαμίδης, στον Άρφα στο, στο, Δήμο Βερίγιο και στο Σπύρο Λάμπρου. Δηλώνει, ο πρόεδρος Γενοπδή, αν σκάσει το κανόν της ΔΕΗ, θα σκάσει το κανόν τη χώρας. Mm. Είπε για τα χρέη προ την επιχείρηση, το λέω σα πω είναι σε κακά χάλια. Προσέξτε πω θα είναι ιστορικό λάθο τη ΔΕΗ αν βάλει πρακτικέ εταιρείε να εισπράξουν τα χρέη. Δεν μίλησε για εισπρακτικέ εταιρείε, παιδιά. Δεν μίλησε για εισπρακτικέ εταιρείε. Τι είναι αυτό, Και, ένα, και στο ανα, τέλο ημέρα. Ένα μάλλον. λεπτό. Ένα, υπάρχει ένα τρόπο. να φτιά, άνοιξε ένα email, <σομίως> άνοιξε κάτι στου λογαριασμού, να μα πούνε οι πολίτε οι οποίοι πληρώνουν ή δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ. Όλοι έχουμε προβλήματα με τη ΔΕΗ. Α πούμε ότι δεν πρόκειται περί συμβούλου, όχι. Σύμβουλο είναι. Δεν υπάρχει εισπρακτική εταιρεία. Πρέπει να εισπραχθούν, σα λέω, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Διότι αν δεν εισπραχθούν, το δημόσιο έχει το 50%. Τον άλλο μήνα έχουμε να με 200 εκατομμύρια ομόλογο. Χρέο τη ΔΕΗ. Είναι του δημοσίου το χρέο. Είναι του δημοσίου. Ναι. Δεν τη ΔΕΗ. Η συγμένη μεν ιδέα, αλλά έχει εγγυηθεί το δημόσιο. Είναι το δημόσιο πίσω. Και σωστά λέει ότι δεν πρέπει να χρεοκοπήσει. Αλλά λίγο πολύ θέλω να προλάβω ερωτήματα. Εσεί τι θα γίνει, το τσακαλό το έχετε κάνει επικοινωνία, γιατί φαίνεται ο Αλέξη Σύμπρα δεν έχει τελευταία. Και μάλιστα ε, ο κ. Τζανακόπλο είπε. Έχω ε, ε, δηλώσει. Δημοσιογράφου για ερωτήματα. Και λέει, δηλώνω τένα, για άλλη τζακαλό. μια φορά δημόσια ναι. ότι τον ευκλή τον τζακαλό, τον στηρίζω και τον στηρίζουμε ανεξάρτητοι Έλληνε, όπω και τον Αλέξη τον Τζίπρα Και τον Γιώργο του Χουλιαράκη μέχρι τέλου. Άρα είστε ανεξάρτητοι και 53% τσακαλώτο. Όχι 53, τον Ευκλήδη. Εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπο. Και λόγω αριστερών καταβόλων, αλλά ξέρει οικονομικά και παλεύει για το καλύτερο. Είμαι, είμαι πεπισμένο γιατί έχω μίληση, ξέρω τι κάνει. Και ελπίζω ότι θα φέρει το καλύτερο. Και ο κύριο Κουλιαράκη, που είναι λίγο περισσότερο τεχνοκράτη, και ο πρωθυπουργό που δίνει ε, τι οδηγίε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν 53 και 23, και 4 και 5. Ωραία. Τώρα είναι εθνική η προσπάθεια. Η ανεξάρτητη έλευση, θέλετε λίγο να ξαναδείτε λίγο την ιστορία των, των μισθών των διευθυντών του Δημοσίου, να δούμε πώ είναι υπερβολική, ή πώ στην πραγματικότητα. Ήρθε ένα θέμα. Εγώ ναι. θα τα βγάλω μόνο μου τα θέματα. Ναι. Ήρθε σήμερα το ΟΔΙΧ. Ναι, δεν ήρθε το ΟΔΙΧ. Ωραία. Θε να μου πει εσύ ότι θα ήμουν εγώ που ήδη... άκουσα το βιογραφικό μου πριν. Δεν θέλω να σου πω πώ ναι. έπαιρνα πριν, αλλά ε, δεν έχει να κάνει. Θα διαχειριστώ το δημόσιο χρέο που έχω έρθει από τα καλύτερα μαγαζιά του εξωτερικού. Για την πατρίδα, ναι. Οκ. Okay. Ναι. Έχω οικογένειά μου. Και η δουλειά είναι εξαιρετικά υπεύθυνη. Έχει να διαχειριστεί 320 δι. Συμφωνώ. Δηλαδή έχει να διαχειριστεί 11 εκατομμύρια ζωέ και 320 δι χρέο. Γιατί ένα λάθο σου έχει τελειώσει πατρίδα. Συμφωνώ. Το κατανοούμε πόσο σοβαρή είναι η δουλειά. Ναι. Δεν είναι ΔΕΗ. Θα σε απαντήσω σε αυτό. Εγώ θα απαντήσω. Ναι, ναι. Εγώ στηρίζω την αύξησή του από το, στο ωέγα, Ωραία, το οδί, από, δι, Α στο το Το δει. Από τα 4.000 έω 8 4.631, 15 Προσωπικά το στηρίζω. Ξέρω, επειδή το έχω κάνει. Ναι. Ξέρω τι σημαίνει. Αν σου χαλέτε το στομάχι και πα σπίτι σου. Και τι τραβά. Ναι. Τραβάς. τι τραβά ναι. όταν βγαίνει μια πολιτική δήλωση, ξέρετε όταν τα spread και εσύ έχει τον άλλο μήνα να πληρώσει. Δικαιολογείται στι συγκεκριμένε περιπτώσει. Προσθέξτε την Εκα... παρασυνθήκη. 100%. Σα παρακαλώ να σα αφήσει για να το μην να από την σα παγίδα. Δεν όχι όχι, 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 όχι. Δεν υπάρχει καμία παγίδα. Εγώ το δικαιολογώ εάν... διότι έξι το έξι και... job description τη συγκεκριμένη ναι. δουλειά είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Και έχει ένα εκατομμύριο στάθμητο παράγοντε. Όταν έχει να πληρώσει κάθε Δευτέρα, να σου πω το δουνουτού, ξέρει ότι κάθε Δευτέρα πληρώνουμε το δουνουτού, δεν το ξέρει ο κόσμο, σου το Excel. Κάθε Δευτέρα πληρώνει το δουνουτού από το ταμείο. Πώ πληρώνεται το δουνουτού σε ευρώ. Δεν ξέρει κανένα. Το Doom δεν έχει δικό του νόμισμα, έχει το SDR. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι, έχει ναι, ναι. τέσσερα ναι, νομίσματα. Τώρα μπήκε και, και το One μέσα. Πέντε νομίσματα. Ξέρετε τι κάνει κάθε Παρασκευή, κάθε Πέμπτη ο φίλο μου Στέλιο Παπαδόπουλο ή όποιο είναι στον Οδύχ. Να μην πω ποιο ήταν πάλι, κάτι σαρδελίδε ή κάτι άλλο. Θα το πούμε ώρα. Πώ δημιουργήθηκε ο δίχ, και γιατί δημιουργήθηκε ο Οδύχ ενώ δεν υπήρχε. Επιπασόκ, επισημήτη. Επιφυλάσσομαι. Επισημήτη. Θα την κάνουμε ναι. την κουβέντα. Επιφυλάσσομαι. Δημιουργήθηκε ο δίχ, για άλλο, για να λόγο mm. δεν υπήρχε. Mm. Τι κάνει, πρέπει να βρει τα πέντε νομίσματα στην αγορά σε ανταγωνιστική τιμή, να τα αγοράσει. Και να τα κάνει ένα καλάθι, να το πω απλά. Κάποιο πρέπει να τα κάνει αυτά και πρέπει να είναι εξειδικευμένο. Όχι, και όχι να μόνο αυτό. Διδύ... Ναι. Το ρίσκο που έχει. Γιατί ο πολιτικό. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά στην Βουλή, ναι. Ξέρει ποιο ναι. είναι. Στη δουλειά μου, τη δουλειά Δεν καταλαβαίνει κανένα. Θα πω τον πόνο μου. Όχι. Θα πω τον πόνο μου, να το επιτρέψει. Ο πόνο ποιο είναι. Ότι μια πολιτική δήλωση ενό πολιτικού, ο οποίο έχει μια βαρύτητα, και θα πω και ποιο γιατί το έχω πει και στην ίδια, έχει τόσο μεγάλη σημασία στι αγορέ και έξω, που δεν το καταλαβαίνει. Για μικροπολιτικό λόγο πρέπει να πει στον τίποτα. Και το έχω πει στην κυρία Παγκογιανή. Είπε πέρυσι το Μάιο ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα κλείσουν οι τράπεζε Εκείνη τη βδομάδα φύγανε 3,5 δι. <practiced> Γιατί το είπε η κυρία Πακογιάννη, ότι την Δεν μιλάω για τα χαρτιά και τα άλλα υγεία στο δεν δούλευα. Ναι, ναι, ναι. Στο σου έχω κόψει, λέω πολιτικά ένα τιμολόγιο. Δεν έπρεπε να το πει αυτό. Πε το. Στον Πακογιάννη. Ναι, δεν μπορεί να μιλά έτσι. Εκείνη τη βδομάδα, ξέρει τι τράβηξε, ο οποιοδήποτε ήταν κεντρικό τραπεζίτη, τραπεζίτε μα, οι τέσσερι και ο Δίχ, ξέρει που πήγαν τα σπρέντ. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή θα, θα έγινε την ημέρα που ο Ξηδάκη για την δραχμή. Αυτό. Ακόμα χειρότερα. Εκεί να σου πω τι έγινε. Να σου πω το πρακτικό. Όχι, εκεί ήταν καλύτερα Τετάρτη. Εκεί δεν έφυγαν πολύ τα σπρέντ. Αυτό το Ξηδάκη ήταν Τετάρτη Πέμπτη. Οι αγορέ με αυτό γελάνε. Ποιο δεν γελάει. Ο τραπεζίτη όταν πάει ο άλλο και μου λέει θα έρθει η δραχμή και δεν πληρώνω το δάνειο. Πρόσεξε με να σου το αποκαλύψω αυτό έγινε. Επειδή εγώ μιλάω. Έγινε. Κάθε δήλωση στελέχου για δραχμή στην κυβέρνηση, όχι του Λαφαζάνη και τη ζωή, ναι, ναι. μέσα, Σταματάνε αυτοί που πληρώνουν και εξυπηρετούν να πληρώνουν τα δάνεια του για μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε. Και αν έχουν τρυπούλε μικρέ, γιατί του λέει θα έρθει δραχμή και δεν θα πληρώσω τίποτα. Λέτε ας, ότι αμέσω λείψου... αντιδρά, αντιδρά. Σε ΝΤΕΤΕ. Ναι. Αυτό έγινε. Αυτό επίση δεν το καταλαβαίνω. Τι ζημιά γίνεται στι τράπεζε που μετά λέμε Α, θα ψάχνουμε λεφτά για να Αυτά δεν τα συζητάτε μέσα στην κυβέρνηση. Αυτό δεν, είναι που δεν δεν... συζητάει Το έχω πει πολλέ φορέ στην Βουλή από το Βήμα του Βουλή. Σα παρακαλέσει τι δηλώσει όλων. Τη δημόσει, ειδικά αυτά. Ναι, Πού είναι opinion leaders, παιδί μου, πού είναι η Πακογιάννη, πού είναι ο Βενιζέλο, που έχουν μια βαρύτητα. Εμένα μπορεί να με ξέρει κανένα. Εμένα μπορεί να ξέρει κανένα. Αλλά του κυρίω αυτού που αναφέρω, του ξέρει ο κόσμο και έχουν μια βαρύτητα. Δεν μπορεί να κάνει αυτό για πολιτικού λόγου. Δεν σου φταίει η αντιπολίτευση να σκέφτεσαι την πατρίδα. Δεν μπορεί να γίνεται να λείψει εξαιτία σου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Το... Και μετά μου λε αν θα παίρνει χίλια λεφτά ο Δίχ που εκείνη τη βδομάδα ψαχνόταν με τα σπρέντ και θα μπορούσε να, τι να σου πω τώρα, έπρεπε να στοιχηματίσει ανάποδα. Ό,τι να ακούσει το χετζάρο και το και το short selling, έπρεπε να, να στοιχηματίσει ανάποδα στο ευρώ ότι δεν θα πέσει και πώ θα γίνονται οι ισοτιμίε για να μην βάλει μέσα το δημόσιο. Γιατί πρόσεξε με, αν δεν στοιχηματίσει εκείνη τη στιγμή ότι με τη μαλακή. Ναι, το του οποιοδήποτε. Ανεβαίνει το κόστο δανεισμού, εσύ μεγάλε θα έρθει ο υπουργό και θα του πει: Ελά εδώ, κύριε Τάδε, στον Οδί. Προέβλεψε την άνοδο αυτών ή ζημίωσε το δημόσιο. Και μετά, τι έχει, απιστία. Κατά το δημόσιο. Ε, απιστία στο δημόσιο τι είναι. Τι λέει ,τι ως, ο κύριο Απάνω Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχο. Okay, απιστία στο δημόσιο. Σόβια είναι σόβια αυτά. Ah, δεν μπράβο. Οκ. Okay. Έτσι μου λε yeah. τώρα για την αμοιβή του yeah. καθενό που yeah. δεν φταίει. Yeah. Αυτά είναι σόβια. Καταλαβαίνει yeah. πώ πάει η δουλειά. Ερώτηση. Όχι εσύ, να καταλαβαίνω πώ πάει η δουλειά. Καταλαβαίνω ότι οι δανειστέ ή η ομάδα διαπραγματεύσεων που συναντώνται στο Χίλτον, όπω και οι διεθνεί αγορέ, όπω και το διεθνέ χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχει ενθουσιαστεί από τη θεσμη πνευματινή συμπεριφορά μεταξύ Αλέξη Σύμπρα και Γιάκου που uh, τουιτάρουν ο ένα τον άλλον. <laughs> δηλαδή, στο ίδιο το, uh, λογαριασμό του Twitter που κάνουν τι σοβαρέ δηλώσει που αφορούν την οικονομία, το μέλλον τη χώρα, οι δύο ηγέτε, χθε παίζανε μπάλα με την Παρίνσα Ζερμένη και την, και την Παρσελώνα. Okay. Ανθρώπινο ωραίο, εδώ δεν κάνει ε, εγώ πάω στον Ολυμπιακό στο mm. γήπεδο και ο καλό πήγε. Τι. Δεν είναι να μην πάμε και Αλλά στο γήπεδο. Μα και, και το γήπεδο. Μην λαϊκίζουμε Χθε η Θεσσαλονίκη που βρέθηκε ο Λέξ Σύμπρα έβραζε. Οι άνθρωποι στου Δήμου απλήρωτοι μήνε πεινάνε. Χθε εδώ και εγώ ήταν η Αθήνα με τι κατσούνε και είχαν καλή διάθεση να κάνουν λίγο πλάκα στο Twitter οι δύο ηγέτε μα στο δίπολο <coughs> τη ε, κυβέρνηση και εξωματική αντιπολίτευση. Εκεί θα πρέπει να σηκώσετε το γάτι λίγο. Ε, Δεν θέλω διάθεση, να σου σω... Όχι, Όχι, όχι. όχι. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω. Εγώ να πω ότι η Μπαρτσελόνα έκανε μια ανατροπή mm. που βλέπει ότι αν κάποιο πιστεύει That's... κάτι πολύ, α παραγματιστούμε yeah. από αυτό yeah. ότι μπορεί να το καταφέρει. Yeah. Το... Επειδή μιλάτε και με τον ε, Πάνο Καμένο, yeah. είστε από τα πρόσωπα εμπιστοσύνη του, επειδή και εσεί είστε δραστήριο και φαίνεται αυτό η ώρα είμαστε, δεν το καταλάβαν και οι κορατέ που να μην είχαν ακούσει πολλέ ε, αναφορέ δικέ σα, τουλάχιστον δηλαδή ραδιοφωνικά. Θα ήθελα να με το χέρι στην καρδιά, επειδή μου βγάλετε πριν λίγο. Δεν τον κάνατε λάδι, αλλά τον σώσατε τον Καντρίκαλο πριν λίγο. Τον σώσαμε το Σταθάκη πριν από λίγο. Ε, αλλά είναι, καταλαβαίνω τη θέση. Μπορεί να είναι έξω, τη δέχομαι, <συ> τη δουλειά. Ε, δεν, δεν, δεν τον έχω σώσει. Αλλά να Μα δεν μπορώ να πω λάδι. Δεν μπορεί να μου <συ> βγάζει αρχαία τα πάντα. Ότι είναι ωραίο διάδρομο, διατηρείται ο μνημείο στο ελληνικό. Ή να μου πει αφού πούλησα την αφάντου. Πούλησα την αφάντου <συ> και αφού την πούλησα, του λέω μετά <συ> έχει αρχαία. <συ> και μένουν κάγκελο και αυτό που θέλει να κάνει ο Λαμπεράκ στον κόλφ και άλλο που θέλει να κάνει ξενοδοχεία 7 αστέρων. Δεν γίνεται. Στο ΣΕΙΧΙ, στο Κατάρ, αυτό ναι. το, το πουλήσαμε στο, στη Ζάκη εδώ. Δεν το πουλήσαμε. Έτσι. Του κάνει και μήνυση. Του... Κάνει μήνυση σε αυτό που του πουλήσει το τα κίνητα. Ερώτηση. Επειδή είναι επιθύρε. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Ετοιμάζονται και καλογιαλίζονται. Γυαλίζονται γραβάτε, παπούτσι και τα λοιπά στο, που... στο, στο Πασόκ που <laughs> παρένταξη γιατί. Ε, τα, τα, τα σενάρια λένε ότι σιγά σιγά θα πάτε προ την έξοδο, θα, θα δημιουργηθεί ένα σοκ με ένα πρόβλημα. Δεν γίνεται αυτό. Μα. Θα βρεθείτε εκτό. Δεν γίνεται. Οι ανεξάρτητοι Έλληνε, ο πάνω σκάμινο. Οι, οι βουλευτέ των εξάρτητων Ελλήνων. Η συμπαγή ομάδα των εξάρτητων Ελλήνων. Έχετε κόκκινη γραμμή σε αυτή την κυβέρνηση, τελικά, ή δεν έχετε. Όλες Γιατί εδώ σαν κόκκινες... κατηγορία είναι ότι για την καρέκλα τα κάνετε όλα, περνάνε αβλεπί και το μόνο που θέλετε εσεί είναι να έχετε την πολιτική τη άμυνα για να καλοποιηθεί ο αρχηγό. Εγώ σα δίνω όλα αυτά που να είναι προσωπικά και αποδομητικά. Να το ξεκαθαρίσω. Αλλά ρωτώ, να... έχετε κόκκινε γραμμέ. Έχω ένα αριτό στη ζωή μου προσωπικό, αν μου επιτρέπει. Βεβαίω. Μάγκα γίνεσαι εκεί που πρέπει και όχι εκεί που σε παίρνει. Είμαι σαφέ. Σαφή. Είναι σαφέ και το ναι, ρητό. Ναι. Το έχω σαν τη ζωή μου. Οι αρχέ μα είναι συγκεκριμένε και δεν έχουμε ψηφίσει τίποτα κατά των αρχών μα, των καταστατικών και όπω ιδρύθηκαν εξάρτητοι Έλληνε. Υπάρχουν βέβαια οι κακόπιστοι που λένε ε, είναι η εύκολη, δεν ψηφίζει. Δεν είσαι αυτό το ψηφίσει το Πασό, το ψηφίσει τη Δημοκρατία. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένα. Εγώ όταν πηγαίνω σε το σε βράδυ σε στο σε σπίτι μου. Εγώ όταν πηγαίνω το βράδυ στο σπίτι μου και κοιτάω και του φίλου μου και του φίλου στο κόμμα και οποιοδήποτε άλλο στην κοινωνία και στο καφενείο πάω, Λέω, παιδιά, εγώ αυτέ τι αρχέ έκανα. Δεν θα αναιρέσω τι βασικέ μου αρχέ. Ούτε για την Εκκλησία, ούτε για το τέμενο, ούτε για τι έμφυλε ταυτότητε στα 12, 12, ετών τα παιδάκια που λένε, παιδιά, να το κάνουμε σε ενήλικου, σε 12 χρονά. Και λέω και το εξή, Εσπίρο μου, ε, δε και αυτό το θέμα. Λέμε, έμφυλε ταυτότητε σε 12 χρονά. Εγώ διαφωνώ τα 12 χρονά, λέω ναι, ναι, στα ενήλικα. Κατηγορούμε διάφορου που κάνουν εντού σχολεία στα αερόξαστα. Ε, δεν το συζητώ. Ναι. 100% Είναι πολύ λάθο εικόνα ένα παιδάκι δημοτικού να βλέπει απ' έξω ματ γκλομπ και για οποιονδήποτε λόγο. Φασίστε, οποιονδήποτε. Ναι, ναι. Πρόσεχε το. Έχουμε και ορθώ παιδιά μουσουλμάνων μέσα στα σχολεία. Ορθότατα τα έχουμε. έχουμε τα παιδιά. δεχτήκαμε στα σχολεία μα εμεί στον πειράμα παντού. Ναι. Έρχεται η ώρα των έμφυλων ταυτότητων. Τι θα κάνει το παιδί του μουσουλμάνου όταν σφάζουν και πετάνε από τον τέταρτο όποιο είναι ομοφυλόφιλο. Α, δεν μιλάω τώρα για αδιενθύλικου κτλ. Ναι, 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 ναι. Τι θα κάνει ο μπαμπά του. Η ειρηνική διαδήλωση απ' έξω ή θα κάνει ένα χαρτί Δεν θέλω το παιδί μου να συμμετέχει στο μάθημα. Α πούμε ότι πάει δημοκρατικά, δεν θέλω το παιδί μου να συμμετέχει στο μάθημα και δεν είναι κανένα βαλμένο Ταλιμπάν να πάει να τα κάνει μπάχαλο που δεν σεβόμαστε τη Σαρία εμεί, οι δημοκράτε. Και λέμε στο παιδί του που είναι ο παδό Σαρία για έμφυλε ταυτότητε. Και μπορεί να τα κάνει και μπάχαλο. Και λέει έτσι. ότι είναι επικίνδυνο μονοπάτι αυτό. Πολύ επικίνδυνο γιατί δεν έχουμε προβλέψει. Εγώ είπα ναι. προβλέψτε, δεν είπα να μην το κάνουμε. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Και λέω το εξή. Κάνει αυτό μια δήλωση, το παιδί μου δεν θέλω να πηγαίνει. Έρχεται ένα και και εγώ το παιδί μου δεν θέλω να πηγαίνει. Τι θα γίνει μετά. Έχει δικαίωμα ο ένας να λέει εγώ δεν θέλω γιατί το λέει η Σαρία και ορθώ. δεν μπορεί να πει στον άλλον ναι. για κάτι που δεν το πιστεύει να το κάνει. Να το πείτε στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Εγώ το είπα και δημόσια, ναι. το είπα και στον κύριο Γαβρόγλου. Προσέξτε, θέλουμε προγραμματισμό. Δεν γίνεται έτσι εύκολα να πάρουμε απόφαση. Ναι, να τα κάνουμε όλα. Θα έρθει η στιγμή που θα τα βρούμε μπροστά μα και θα λέμε α... Τώρα τι να κάνουμε. Τελευταίο ερώτημα Τελευταίο ερώτημα γιατί θέλω να το, να το κάνω και θέλω την αυτόρνητη απαντή σα. Όσο. Γιατί εντάξει, το έχετε το, το, το μυαλό σα και την εγκρατεία σα. Υπήρχε στιγμή που λέτε πρέπει να φύγουμε από αυτήν την κυβέρνηση. Το είπατε ω Δημήτρη Καμμένο και ούσου εξαρτέλινε. <laughs> Υπήρχε στιγμή που λέγατε δεν γίνεται. Εδώ, άμα γίνει το φάουλ, το παραπάνω βήμα πρέπει να φύγουμε. Ε, νομίζω το είπα πάνω στην διάσκεψη το βράδυ με τον Ιερώνημο και με τον. Το εννοούσα. Ναι. Είχαμε συνεννοηθεί πριν με την Καλλίνα το λέει, είχαμε μιλήσει. Δηλαδή ήταν, ήταν όλη η ομάδα έτοιμη. Ε, ναι, ναι, δεν, υπήρχε ναι, δηλαδή, ότι... δεν υπήρχε. Μένω και όταν μέσα, ξεκινήσει η αν... κουβέντα αν... του διαχωρισμού στο Σύνταγμα, το είπα πάλι, κράτο ναι. εκκλησία, θα έχουμε μεγάλα θέματα. Ναι. Διότι είναι πολύ επιπόλαιο όλα αυτά, διότι ο κόσμο δεν ξέρει την αλήθεια. Θα κάνουμε τη συζήτηση όμω αν το θελήσει. Αυτή τη στιγμή ο Πάνο Καμένο μπήκε μέσα στο τραπέζι ναι. με τον Ιερόνι μου. Δεν σημείνη... ήταν μπλόφα στην ποκά. Α, γιατί εγώ, όχι. εγώ μπλόφα νομίζω. Όχι, καθόλου. Το είχα πει δηλαδή. Καθόλου. Άρα λέτε ότι είχε ενημερώσει εσά ότι καθόλου. μέσα και αν τυχόν αυτό διαραγεί, φεύγουμε από εκεί. Τσιμέντο. Άρα ήσασταν όλοι προετοιμασμένοι. Τσιμέντο. Πώ είναι, μπετόν. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Τελευταίο ερώτημα. Να πω και κάτι η, κουβέντα Μετά την αποτυχία τη επικοινωνία, τουλάχιστον επικοινωνικά του Πρωθυπουργού, να δηλώνει η ανάπτυξη και λίγα λεπτά μετά να βγαίνει η Ερστάτ και να τον ταπεινώνει επικοινωνικά τουλάχιστον. Λοιπόν. Εγώ με σεβασμό στον Αλέξη το Πρωθυπουργό, τον συμπαθώ προσωπικά, δηλαδή ιδιαίτερα. Ε, ε, έχει να κάνει μήπω ε, αλλάζει σε κάτι με το πώ. Να ε, μην μπω σε αυτήν την τομέα γιατί μπορεί να παρεξηθεί. Όχι, Όχι αφήστε, εντάξει. Εγώ να πω ε. ότι η ανάπτυξη πέρσι ναι. ήταν μηδενική, δεν ήταν αρνητική. Είτε. Κάπου έχω τα χαρτιά μου εδώ. Θα σου αφήσω και ένα χαρτί. Πώ ήρθε στο 0. Ναι. Δεν τα βρίσκω τώρα, θα στα δώσω. Ε, είναι ακριβώ 0. Δεν είναι success story. Είναι 0. Ναι. Να πω δύο πράγματα για να κλείσουμε, αν έχουμε δύο λεπτά χρόνια. Το σημαντικότερο ζήτημα απ' όλα δεν προλάβαμε σήμερα, αλλά πρέπει να συζητηθεί. Πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων και το λέω και δημόσια και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το θέμα των πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη. Ξέρω και τι θα γίνει μετά, αν γίνει το οτιδήποτε περίεργο. Ε, δεν είναι τις παρούσες. Πρέπει να συγκληθεί, θα έλεγα, υπό τον πρόεδρο, τον αξιότιμο τον κύριο Παυλόπουλο, σύγκληση πολιτικών ειδικών όλων και να πούν παιδιά τι θέση παίρνουμε για την εισήγηση των ισχυρών Ευρωπαίων για Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Ποια είναι η θέση μα, διότι εμεί 7 χρόνια έχουμε στενάξει για να είμαστε στο σκληρό πυρήνα και ξαφνικά τρώμε ένα μπρολογό. Ε, 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 λοιπόν, Αυτό δεν μ' αρέσει. Ή ε, ε, τότε θα το ρωτήσω. Όταν, όταν, όταν... Χρειάζεται, ναι, να πω και άλλη μια ναι, τάκα. Γιατί χρειάζεται μια κοινή εθνική λογική. Ναι. Μια γαλάζια, ναι. κοινή λογική, αλλά είναι εθνική. Για να πιάσουμε την εθνική. Είναι, είναι καλή, ναι, για, για να... Τη... Ε... πολιτική. Να σου πω, ειλικρινά, ναι. έχω κάνει στη ζωή μου πολλά. Ναι. Όπω έχει καταλάβει, λίγο που πάμε πριν, σε ναι. πολλές πολλέ χώρε. Είναι η καλύτερη στιγμή να συμπλέψουν οι πολιτικέ δυνάμει σε έναν μεγαλύτερο σκοπό και να πούνε Ελλάδο, ποια δεύτερη ταχύτητα. Και αν βρέθει ένα πολιτικό αρχηγό και πει ναι, δεν πειράζει, είμαι ή δεν έχω κάνει τη μεταρρυθμίση, σα πάω στη δεύτερη. Θέλω να το πει δημόσια. Λοιπόν, γρήγορα Κατά θα το, θα τον το ρωτήσω. Αυτό. Όταν λοιπόν έχει την ταπε... τα... ταπείνωση επικοινωνιακά τη ΕΤΕΡΕΣΤΑΤ και την επόμενη λοιπόν, μέρα κάνει συζήτηση και καλεί τα κανάλια για την αναθεώρηση του συντάγματο. Πετά χαρτά ή τότε πετά. Ε... Είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητάμε για την αναθεώρηση του συντάγματο, Ναι, όχι. Για την, ανα... για λίγο, την... Όχι. Ε. Για την αναθεώρηση του συντάγματο δεν είναι σωστή η στιγμή. Η άποψή μου είναι αυτή. Για την αναθεώρηση του συντάγματο αποφασίζει το Σύνταγμα και όχι κάποιο κόμμα, ούτε ο Σύντρο ναι. ο Διανέλου τη Νέα ναι. Δημοκρατία, ότι προβλέπει το Σύνταγμα, ναι. στον χρόνο προβλέπει το Σύνταγμα. Τίποτα ναι, άλλο. Και θα μου πει γιατί εισάγουμε ένα δισεκατομμύριο κρέα. Κάποια στιγμή α, να λύσουμε ναι. και αυτά τα θεματάκια. Ραντεβού, ευχαριστώ θερμά για συνέχεια. Και... Ε, με υπογραφή. Ευχαριστώ. Θα δημήσει καμένο προ... ε, βουλευτή των Εξωτερικών Ελλήνων και την πρόεδρο τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, τη Βουλή, στο ραδιόφωνο του Άλπου.